Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο δράκος που είχε τρομοκρατήσει Κομοτινή και Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέθηκε σε γυναίκες, ενώ επιχείρησε να βιάσει και μία φοιτήτρια στο ασανσέρ πολυκατοικίας. Όπως αναφέρει το ievros.gr, πρόκειται για ένα 28χρονο κάτοικο Αλεξανδρούπολης, που ομολόγησε ένα διασμό μιας νεαρής κοπέλας και δύο ασέλγιες. Τα στοιχεία του ταυτοποιήθηκαν και για την περίπτωση του Ασανσέρ που είχε συγκλονίσει την Κομωτινή τον περασμένο Γενάρη. Μετά από έρευνε του Ναδρό του Τμήματο Ασφαλεία τη Κομοτινή, συνελήφθη και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του. Επιπλέον τα ξημερώματα τη περασμένη κυριακή στην περιοχή κάτω από την Τσανάκλειο στην Κομοτινή, ο δράστης πλησίασε μια 21χρονη ενώ περπατούσε και άρχισε ασελγής χειρονομίες. Η 21χρονη έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να βγουν στα μπαλκόνια και ο άγνωστος επίδοξος βιαστής να το βάλει στα πόδια. Ο δράστη πρέπει να σημειωθεί ότι αναγνωρίστηκε και από τα θύματα του. Αξίζει να αναφερθεί πω ο 28χρονο έχει βαρύ βιογραφικό, αφού και στο παρελθόν είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρο του για ίδιε πράξει μόλι λίγου μήνε νωρίτερα. Ωστόσο, ο δράστη δεν προφυλακίστηκε αφού το 48ο είχε παρέλθει. Συναγερμό είχε σημάνει στον Εύρο και πιο συγκεκριμένα στο φράγμα του Κυπρίνου του Δήμου Ρεστιάδα, όπου αγνοούταν από χθε ο 68χρονο Άγγελο Τζίμι. Αστυνομία και πυροσβεστική αναζητούσαν τον 68χρονο, ενώ άνδρε τη 4η ΕΜΑΚ από την Κομοτινή έσπευσαν στο σημείο με βάρκα και σκύλο για να συνδράμουν τι έρευνε. Από την πρώτη στιγμή στι έρευνε συμμετείχαν και κάτοικοι τη περιοχή. Το αυτοκίνητο του ρεζιτέχνη Ψαρά, ο οποίο είναι ιδιοκτήτη ταβέρνα, είχε βρεθεί. Αλλά ο ίδιο με τη βάρκα του παρέμενε αγνοούμενο μέχρι και σήμερα το πρωί, όπου και δυστυχώ εντοπίστηκε νεκρό από δίτε τη δεύτερη ΕΜΑΚ σε μία ξέρα. Στην εξάρθρωση κυκλώματο εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προέβησαν οι αστυνομικοί τη ασφάλεια Καβάλα μετά από συντονισμένη επιχείρηση που ξεκίνησε το βράδυ τη Κυριακή και ολοκληρώθηκε το βράδυ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, έγιναν 15 συλλήψει στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη και τη Χαλκιδική, όλε από αξιωματικού τη αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, ενώ και κατασχέθηκαν 7 κιλά κάναβη, μικροποσότητε ηρωίνη, καθώ και 4 πιστόλια. Στου 15 συλληφθέντε ανήκει και ένα αστυνομικό τη ασφάλεια Καβάλα, ο οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία κατηγορείται τόσο για διακίνηση, όσο και για την κάλυψη όρου του κυκλώματο. Οι έρευνε συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών επιπλέον μελών του κυκλώματο.